Υπουργέ, η Τριπολιτσά, λίκνο νίκης και ελευθερίας κατά το Εθνοαναστάσιμο 1821, η Τρίπολη, πόλη ανοιχτών οριζόντων και αναγεννητικής δημιουργίας το 2021, σας υποδέχεται με αγάπη απροσποιητή και με τιμή την πρέπουσα. Υποδέχεται τον Πρωθυπουργό, τον γνώστη και έμπειρο της διεθνούς πραγματικότητας, αλλά και τον πολιτικό που γνωρίζει άριστα τα προβλήματα του πολίτη της εσωτερικής καθημερινότητας. Σας προσμένουμε λοιπόν και σας καλωσορίζουμε ως άγγελο καλών επών και φορέα ισχυρών ελπίδων σε εποχές δύσκολες και ημέρες διαρκούς αγώνα και αγωνίας για την ελληνική κοινωνία. Μας παρέχει αυτή την προσδοκία η μέχρι τώρα άριστη και αποδοτική συνεργασία μας με μέλη της κυβέρνησής σας, με φορείς και δομές που λειτουργούν με τις δικές σας κατευθυντήριες γραμμές, με τη δική σας ευθύνη τελικά. Άλλωστε, στέλεχος της κυβέρνησής σας είναι τέκνο εκλεκτό της Τρίπολης, που εδώ γεννήθηκε και ανδρώθηκε και είναι εύλογο να πονάει και να πασχίζει ιδιαίτερα για τον τόπο μας, για την Τρίπολη και για την Αρκαδία. Μιλώ βέβαια για τον κύριο Κωνσταντίνο Βλάση, στον οποίο έχετε εμπιστευτεί σημαντικό τομέα του κυβερνητικού έργου. Σημαντικότατος τομέας είναι φυσικά και ο της αγροτικής ανάπτυξης, κυρίαρχο θέμα της σημερινής εδώ επίσκεψής σας και προϋπόθεση βασική της γενικότερης οικονομικής ανάπτυξης. Ο Δήμος Τρίπολης, ως και αγροτικός δήμος, ενδιαφέρεται σφόδρα για τον τομέα αυτό. Η έφορη Τεγέα, το αργόν πεδίο, ο κάμπος της Μαντινίας, το οροπέδιο του Φαλάνθου και άλλα σημεία της περιοχής μας είναι σημαντικά στην πρωτογενή παραγωγή, γνωρίζουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, έχουν ανάγκη της κρατικής στοργής, επέμβασης και προστασίας. Οι αγρότες μας άλλωστε ήταν ανέκαθεν από τις πιο αδικημένες κοινωνικές τάξεις. Περιμένουν, από εσάς ιδιαίτερα κύριε Μητσοτάκη, ένα νέο άνθρωπο και ρεαλιστή πρωθυπουργό, στοργή, συνέπεια και έργα. Και ο Δήμος Τρίπολης ελπίζει και περιμένει να τιμήσετε με την παρουσία σας την 23η Σεπτεμβρίου, ουσιαστικά τη θεμελιακή ημέρα της ελληνικής ελευθερίας. Καλώς ήρθατε στην Τρίπολη. Καλά αποτελέσματα σε κάθε προσπάθειά σας. Ευχαριστώ πολύ.